να πάει εκεί, εσύ ευχαριστώ, εκεί που τώρα ετοιμάζονται στη μαγειρική. Στο Πετρετσί. Στο Πετρετσί. Είναι δυνατό. Πού! Πάμε εμείς, πάμε παρακάτω. Είναι σαν να πλένει τα μπάς. Μην ξυπνήσουμε κανέναν, πάμε. Σασόνι. Συγγνώμη, να περάσω το επόμενο θέμα. Ναι. Η Μαρία Μενούνος. Τι έκανε. Της την πέφτουν οι γιατροί και της πιάνουν και το εδίο. Το εδίο. Ναι. Εδίου μονόλογοι. Ναι, κάπως έτσι. Συγγνώμη, κάτσε ρε παιδιά. Όταν είσαι γυναικολόγος. Για παιδιά. Ο τεχνικός της πισίνας. Το θέμα είναι αυτό, πώς το πιάνεις. Καλημέρα. Γεια σας, έφερα τα ψάρια. Μα δεν μου βάλε και εκεί τα ψάρια. Πού είναι καλά. Δεν πειράζει, να. Να τα ψήσω. Δεν βλέπω εγώ μπροστά. Συμβαίνει κάτι, δεν ξέρουμε εμείς. Είναι ο πιο σεξι μάγειρας Ευρώπης. Δεν μπορεί να μαγειρεύει. Για την Αφρική έχω μια αμφιβολία. Γιατί ξέρεις την Αφρική, Δημήτρη. Είναι τα ψάρια τόσα. Αλλά εντάξει, για την Ευρώπη μια χαρά είναι ο Άκης. Για πείτε για τη Μενούνος. Η Μαρία έδωσε συνέντευξη. Είπε ότι έχει κακοποιηθεί και έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά από γιατρούς κατά καιρούς. Μα συγγνώμη, πάει στο γυναικολόγο. Δεν κατάλαβε. Για το λαιμό πήγε και κατέβηκε στο εδίο άλλο. Έλα, μπορεί τώρα, να ήταν οι αμυγδαλές. Στον Οριλά. Είναι αυτό που λέμε μέχρι οι αμυγδαλές, το έχεις ακούσει. Άρχισε να τσακίζει. Άρχισε να τη χαϊδεύει εκεί πέρα. Και έβαλε τις φωνές η Μαρία. Παιδιά, αυτός είναι λόγος κάποιος να χάσει το δίπλωμά του. Λέει η Μαρία, το είναι εδώ κατοίκη όμως, δεν είναι εδώ όσοι λέει περίπου τα σχόλια. Μα πώς μπορεί ένας γιατρός να πάρει αυτό το ρίσκο και να χάσει, ας πούμε, την άδεια εξασκήσεως. Άρα η Μαρία μπορεί να τριβότανε. Το προκάλεσε. Ακούστε αυτό τη μέρη. Στην Ιταλία, με κρυφή κάμερα, μετά από πολλές καταγγελίες για γυναικολόγο, πήγε μία πελάτησα. Αυτός όντως την παρενόχλησε σεξουαλικά, ναι. Και μετά βγήκε η κάμερα και ο κάμεραμάν και αυτός τους βάραγε. Τύπου ζητούσε και τα ρέστα. Ο ίδιος ο κάμεραμάν. Έχουμε τι άλλο το λέμε. Ο γιατρός βάραγε το κάμεραμάν, τον έζεψε στο ξύλο. Όχι, αυτό είναι της Μενούνος. Λέω στην Ιταλία τώρα. Ξέρετε, το προχωράει το θέμα. Μενούνος ήταν στην Αμερική, φαντάζομαι. Ναι. Και άλλοι γιατροί λένε. Αυτός ηθόπευε από Ευρώπη. Δηλαδή. Μα ποιος ήταν ο Ματιάμπα. Πες η Σάσα. Ο δόκτωρ Ματιάμπα. Πέρασε τον Ατλαντικό με τον Ισαΐας MD. Μια χαρά. Και ένας γυναικολόγος χάρη του σκουλαρίκη στην κοιλιά. Με τη γλώσσα. Είναι σεξουαλική παρενόχληση εδώ. Επειδή είναι λίγο. Από περιέργεια. Περίεργο μου φαίνεται. Τέλος πάντων, προχωράμε. Προχωράμε. Παράδεκτα πράγματα. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα μιλάμε για τη Μενούνος. Εδώ η Μενούνος έβαλε να συγκριθεί. Ο φίλος της με τον. Κατάλαβε. Έχω χάσει πάσα ιδέα. Πάμε παρακάτω.